Βαγγέλης Γερμαδούρος, υποψήφιος δήμαρχος για το Δήμο της Λίμνου. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε σιγά σιγά, ομαλά, και πιο κάτω θα πάμε ή σε hard rock ή σε heavy metal, ανάλογα ό,τι θα διαλέξετε εσείς. Οπότε μετά από μια μακρά διαδρομή στα κοινά, συνεχίζετε ακούραστος και σήμερα να διεκδικείτε το Δήμο της Λίμνου. Γιατί? Ναι. Πρώτα απ' όλα γιατί μπορώ. Υπό την έννοια ότι αισθάνομαι σιγουριά, στέκομαι στα πόδια μου, μπορώ να πω ότι με απόλυτη βεβαιότητα ότι έχω την δυνατότητα για να μπορέσω να προχωρήσω μαζί με τους συνεργάτες μου σε ένα επίπεδο, ένα μικρό έστω αν μπορώ να πω σκαλοπάτι τη Λίμνο, ακόμη καλύτερα. Το ακούραστο σημαίνει ότι έχω υπομονή, ότι έχω επιμονή και έχω δυνάμεις που μπορώ να δώσω για το καλό του τόπου μας. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά τα λίγο πιο δύσκολα, μετά το εισαγωγικό κομμάτι για να μας πείτε ότι σας πήραμε και από τα μούτρα. Στις τάξεις του συνδυασμού σας συμπεριλάβατε το 40 πανταζή. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μαρινάκη όμως ήταν αναποτελεσματικός. Ποια είναι η δική σας άποψη? Ναι. Ο κύριος Πανταζής ήταν με το συνδυασμό του κυρίου Μαρινάκη 5 ολόκληρα χρόνια. Εάν ανακάλυψε ο κύριος Μαρινάκης ότι ο κύριος Πανταζής είναι αναποτελεσματικός στο τελευταίο μήνα, τότε είναι σφάλμα του. Απ' την άλλη όμως, εγώ θα πω ότι εάν ο κύριος Πανταζής ήταν αυτός που φταίει γιατί δεν έκανε μία μελέτη για να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά το γυμνάσιο της Λίμνου, ναι, είναι κακός συνεργάτης. Εάν μια ακτομηχανική μελέτη για τον Ρωμαϊκό δεν την έκανε ο κύριος Πανταζής, ναι, είναι κακός συνεργάτης. Αν το Δημοτικό Σχολείο του Πλατέως, που έχει ρημάξει και αυτό με το σεισμό, φταίει ο κύριος Πανταζής, τότε ναι, είναι αναποτελεσματικός. Αν τα οικονομικά του Δήμου δεν πάνε καλά και φταίει ο κύριος Πανταζής, βεβαίως και είναι αναποτελεσματικός. Αν όμως φταίει κάποιος άλλος, θα πρέπει να τον δείξουμε ποιος είναι. Πώς χαρακτηρίζεται την απερχόμενη Δημοτική Αρχή? Κατά την άποψή σας, πού πέτυχε, αλλά και πού υστέρησε? Και αν υστέρησε και αν πέτυχε? Ναι. Να πω ότι χαρακτηρισμό δεν μπορώ να κάνω. Αυτό που κρίνω τόσο εγώ, αλλά όσο και οι συμπολίτες μας, είναι στο αν ωφέλησε ή δεν ωφέλησε τον τόπο μας και κατά πόσο βέβαια τον ωφέλησε. Δεν θα ήμουν υποψήφιος και εγώ και ο συνδυασμός μου εάν πίστευα ή πιστεύαμε ότι η Δημοτική Αρχή αυτή τα έχει καταφέρει. Άρα θεωρώ ότι δεν τα κατάφερε. Δεν έδωσε εκείνο το κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να πάει την Λίμνο ακόμη πιο μπροστά. Η επόμενη ερώτηση που ακολουθεί είναι περίπου κοινή σε όλους τους υποψηφίους. Ποια είναι τα πρώτα τρία πράγματα που θα κάνετε σε περίπτωση που εκλεγείτε δήμαρχος? Ναι. Και πριν την ανάληψη των καθηκόντων μου θα ήθελα 5 μέρες άδεια για να ξεκουραστώ, γιατί τα 5 χρόνια που βρίσκομαι στο επαρχείο μέχρι σήμερα δεν έχω πάρει ούτε μία μέρα άδεια. Άρα λοιπόν πριν την ανάληψη των καθηκόντων αυτό θέλω, 5 ημέρες άδεια για να ξεκουραστώ. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας τομέας που θα μπορούσα να πω και να δώσω απάντηση όχι σε 3 αλλά σε 53. Γιατί? Να πούμε για τα 3 πρώτα. Η προγραμματική περίοδος το 21 με 27 είναι το στίχημα που πρέπει να έχουμε ως Λίμνος, ως νησί. Άρα λοιπόν, τα 3 δεν αρκούν. Θα μπορούσα να σας πω αμέσως πάρα πολλά. Θα μείνω όμως στην οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολλά. Γιατί δυστυχώς θεωρώ και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας ότι αυτό δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, οργάνωση των υπηρεσιών, να μην έχουμε ζητήματα τα οποία, και γιατί το λέω αυτό, να μην έχουμε ζητήματα τα οποία ο Δημότης κακό χαρακτηρίζει και μιλά με ένα άσχημο τρόπο για τις υπηρεσίες και για τους υπαλλήλους του Δήμου. Ακόμη και ο κάθε υπάλληλος του Δήμου θα πρέπει να αισθάνεται, θα έλεγα, υπερηφάνεια όταν δουλεύει και λειτουργεί προς τον πολίτη του Δήμου. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο θα έλεγα ότι είναι η επιμόρφωση των αιρετών, δηλαδή των ανθρώπων που θα εκλεγούν, να μάθουν τι σημαίνει Δήμος, λειτουργία, ακόμη και ένα έργο. Γιατί σήμερα παρατηρώ το φαινόμενο, οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται
μέγιστα ζητήματα του Δήμου και δεν αφορά τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά τους αιρετούς, δεν ξέρουν πώς αρχινάει και πώς τελειώνει ένα έργο. Αυτό είναι η απόδειξη των τόσων προστίμων και παρανομιών που γίνονται από το Δήμο. Μάλιστα, υπάρχουν και ζητήματα τα οποία μου έχουν δοθεί προσωπικά, άρα λοιπόν αυτά είναι τα δύο. Θα μπορούσα να σας πω, το τρίτο ζήτημα που θα μπορούσα να κάνω είναι άμεσα ο σχεδιασμός για να προλάβουμε αυτή την προγραμματική περίοδο και βέβαια είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό όποιος δεν μπορεί και δεν το αντιμετωπίσει, η Λίμνος ό,τι και να κάνει δεν θα πάει τίποτα καλά. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο, δεν ζωρίσαμε αρκετά. Όχι βέβαια, και εγώ το θεωρώ ότι πάμε καλά και δεν υπάρχει ζήτημα. Ωραία, εδώ θα γίνουμε λίγο απαιτητικοί. Είπατε κάτι προηγουμένως, το οποίο βγάζει και την επόμενη ερώτηση. Συνδέεται για την ακρίβεια. Επιγραμματικά, ποιοι είναι οι άξονες στους οποίους θα αναπτυχθεί το πρόγραμμά σας? Ναι. Εγώ θα χαρακτήριζα όλο το πρόγραμμά μας με μία λέξη. Η ωφέλεια που θα μπορέσουμε να δώσουμε στον πολίτη της Λίμνου. Και αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με την λειτουργία του Δήμου, καθώς βέβαια και με τις υποδομές της Λίμνου που χρειάζεται ο Δήμος. Αυτά είναι τα τρία κομμάτια και από εκεί και έπειτα μπορούμε το κάθε ένα να το δώσουμε σε διαφορετικό πλάνο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την καθημερινότητα, θα πούμε οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον Δήμο προς τον πολίτη. Από εκεί και έπειτα θα δούμε ο Δήμος μπορεί να σταθεί στην καθημερινότητά του. Καλά είναι το μάζεμα των απορριμμάτων, αλλά δεν θα πρέπει να αφήνουμε και σκουπίδια όταν κουβαλάμε τον κάδο στο απορριμματοφόρο. Θα πρέπει να τα μαζεύουμε και αυτά. Άρα λοιπόν η καλυτέρευση των υπηρεσιών. Καλό είναι να είναι καθαρή η πόλη μας και το χωριό μας, αλλά το να μπει και λίγο χρώμα δεν είναι κακό. Αυτά είναι η καθημερινότητα η οποία ταλανίζει κύρια και θα έλεγα δεν μας κάνει να αγαπάμε τόσο πολύ το χωριό και την πόλη μας. Θα τα δώσουμε προσοχή λοιπόν αυτά. Πιστεύετε ότι είναι ακριβά τα δημοτικά τέλη, για να πάμε και λίγο στο πιο σκληρό κομμάτι, που καλούνται να πληρώσουν οι δημότες? Τα τέλη ίδρευσης, αποχέτευσης, αυτά εκτοξεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο. Θα εφαρμόσετε άλλη πολιτική και αν ναι ποια? Θα πω ότι η Λίμνος κάπου έχει τέλη ίδρευσης, κάπου έχει τέλη και αποχέτευσης, γιατί ο Λίμνος δεν έχει αποχέτευση. Άρα λοιπόν τα σημεία που έχουν αποχέτευση, φυσιολογικό είναι τα τέλη, τα μέχρι σήμερα που δεν πληρώνονταν, να πληρώνονται. Θεωρώ ότι είναι ακριβά. Εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι τέτοιες που μπορούν να τα υποστηρίξουν, θα το δούμε αυτό το πράγμα και θα συμβάλλουμε ούτως ή άλλως στο πρόγραμμά μας. Εμείς λέμε για μείωση τελών. Δεν αφορά μόνο την υδροδότηση και την αποχέτευση, αφορά και πάρα πολλά κομμάτια μέσα. Σε κάθε περίπτωση επιδίωξη είναι η μείωση. Εμείς το έχουμε ως στόχο ότι θα μειώσουμε τα τέλη, που θα αφορούν βέβαια και το νερό και την αποχέτευση. Σε αυτές τις εκλογές το τουριστικό προϊόν είναι ψηλά στην ατζέντα όλων των υποψηφίων. Όμως τελικά τι πρέπει να γίνει? Σύμφωνα με τη δική σας εκτίμηση. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν μιλάμε για τουρισμό θα πρέπει να διαγράψουμε από το μυαλό μας ότι ο τουρισμός είναι τουριστική έκθεση και απλά μια παρουσία. Τι εννοείτε? Για μας... Για να το διαγράψουμε πρέπει να το καταλάβουμε. Τι εννοείτε? Έτσι. Λοιπόν, όταν μιλάμε τουριστικό προϊόν μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό το οποίο θα ξεκινάει από την χωροθέτηση της γης στην Λίμνο, θα ξεκινάει από πολεοδομικό σχεδιασμό, θα ξεκινάει από το τι έχουμε να προσφέρουμε, πώς θα το προσφέρουμε και μετά θα δούμε και ποιους προορισμούς θα πάμε. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να κουβαλιούνται 10-10 σε τουριστικές εκθέσεις. Άρα λοιπόν θα πάνε οι επαγγελματίες του τουρισμού, θα πάνε οι άνθρωποι που πρέπει να πάνε, θα γίνει αναθεώρηση του ΣΧΟΑΠ, θα κάνουμε οικιστικό σχεδιασμό και όλα αυτά θα προσδώσουν συν. Γιατί ο τουρισμός σας είπα ότι δεν είναι μόνο ένα κομμάτι. Θα μπορούσα να σας μιλήσω για ώρα λέγοντας ότι τι θα κάνουμε για τις υποδομές εκείνες οι οποίες βρίσκονται στο λιμάνι.
Γιατί να έρχονται σκάφη απ' έξω και να παραμένουν αρόδο μέσα στο λιμάνι και να μην μπορούν να δέσουν? Γιατί θα πρέπει να μην μπορούμε να έχουμε ένα κρουαζιερόπλοιο και να μην έχουμε πάρει ακόμη και τα μπαλόνια πρόσδεσης? Γιατί θα πρέπει, όπως σας είπα πριν, στο κέρος να μην υπάρχει ούτε μια τουαλέτα? Γιατί θα πρέπει να νοικιάζουμε ακόμη και καντίνες, τις λεγόμενες που δεν είναι καντίνες, χωρίς να μπορεί να υπάρχει, όπως είπα και πριν, αποκομιδή σκουπιδιών, καθαρή παραλία, τουαλέτα και όλα αυτά τα ζητήματα? Ο τουρισμός είναι ασύνθετο προϊόν. Δεν θα έλεγα και δεν θα χαρακτήριζα τον εαυτό μου σε καμία των περιπτώσεων ειδικό. Όμως δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι υπάρχοντες ειδικοί στη Λίμνο είναι ειδικοί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ψάξουμε και να δούμε πώς θα αναπτύξουμε τον τουρισμό. Ο τουρισμός δεν αναπτύσσεται σε καμία των περιπτώσεων με τα δεδομένα που είχαμε μέχρι σήμερα. Η επόμενη ερώτηση μπορεί να φαίνεται τετριμένη, αλλά σίγουρα απασχολεί τους περισσότερους ανθρώπους και έχει να κάνει με την καθαριότητα. Πιστεύετε ότι η Λίμνος είναι καθαρή? Η κάδη απορριμμάτων, η αποκομιδή, η ανακύκλωση, η ενημέρωση του πληθυσμού γενικότερα? Και ποιο είναι το δικό σας σχέδιο? Ναι. Δεν θα μπορέσω να μηδενίσω σε καμία των περιπτώσεων και να πω ότι το νησί μας είναι βρώμικο. Όμως υπάρχουν ζητήματα τα οποία, όπως προανέφερα και στις προηγούμενες ερωτήσεις, ότι ο στόχος μας είναι η καθημερινότητα. Άρα λοιπόν, για να γίνουμε καλύτεροι, ένα από τα στοιχεία που θα πρέπει να έχουμε φροντίσει είναι η καθαριότητα. Δεν δέχομαι να έχουμε κάδους σπασμένους και να τρέχουν ζουμιά κάτω. Δεν το θεωρώ σωστό. Δεν θεωρώ επίσης σωστό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κάποιοι να είναι αραχτοί και light και να μην μπαίνουν στο πλυντήριο, το αυτοκίνητο δηλαδή, που καθαρίζει τους κάδους ή τους κουβάδες. Ναι και διπλή βάρδια. Ναι και τριπλή όταν θα χρειαστεί, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να φροντίσουμε πολλά πολλά περισσότερα, και δεν είναι μόνο τα απορρίμματα. Δηλαδή, αν θα φροντίσουμε να καθαρίσουμε τα απορρίμματα και δεν δούμε τις αποχετεύσεις των χωριών που τρέχουν στα ριάκια ή στον πλατή, το μέγιστο του τουρισμού μας δεν τρέχει στη θάλασσα ή στο θάνος το ίδιο και σε άλλα χωριά που μπορώ να σας πω, τότε έχουμε αποτύχει. Θέλει λοιπόν μια πολλαπλότητα και μια προσοχή. Σχεδιασμό, υπομονή και επιμονή να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Μάλιστα. Και κάτι που προβληματίζει πολύ, το νερό. Η Λίμνος σε λίγα χρόνια φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ήδη το καλοκαίρι που μας πέρασε, τόσο στη Μύρινα όσο και στο πλατή, υπήρχαν παράπονα ότι το πιο τουριστικό μέρος του νησιού γινόταν συχνά διακοπές στην υδροδότηση. Εσείς έχετε κάποιο σχέδιο ή θα παραμείνει αυτό? Να πω ότι συζητάμε τώρα για την περιοχή της Μύρινας και γύρω από αυτήν, αλλά το τεράστιο πρόβλημα και η έλλειψη είναι στην Ανατολική Λίμνο. Σε κάθε περίπτωση όμως ο σχεδιασμός ο δικός μας είναι να μπορέσουμε, ακόμη και αν χρειαστεί με αφαλάτωση, να προσφέρουμε στον κόσμο πρώτα απ' όλα το πόσιμο νερό, να διασφαλίσουμε την ποιότητά του. Και ερχόμενος λοιπόν στο ζήτημα εδώ της περιοχής της Μύρινας, να πω ότι ως επαρχείο, ως περιφέρεια, βάλαμε μπροστά τη μελέτη για την κατασκευή του φράγματος, του Κάσπακα, που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τα επόμενα χρόνια, που θα είναι σίγουρα δύσκολα, την Μύρινα. Από φράγμα λοιπόν άρδευσης, εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει φράγμα ίδρευσης κατά κύριο λόγο και μετά άρδευσης. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σκεπτόμαστε, το ξέρουμε και θα κάνουμε άμεση προσπάθεια να είναι στις προτεραιότητες μας, ώστε με συνεργασία της περιφέρειας να κινηθούμε γρήγορα όσο το δυνατόν περισσότερα για το φράγμα του Κάσπακα, καθώς βέβαια και μια σειρά προγραμμάτων τα οποία αφορούν όλη τη Λίμνο για την σόρευση του νερού όπου μπορούμε. Είναι το α και το ω που θα πρέπει να προσέξουμε για τη Λίμνο. Όλα τα προηγούμενα σηκώνουν σίγουρα κάποιες αντιρρήσεις, άλλοι να συμφωνήσουν περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Θεωρώ ότι αυτό έχει γίνει κατά τη διάρκεια των ημερών. Οπότε περισσότερο μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τις θέσεις σας, γι' αυτό και έχουμε αυτή την προσέγγιση. Πέρα από αυτό όμως είναι αρκετές ερωτήσεις των αναγνωστών, οι οποίοι θα ήθελαν να απαντήσετε, αν έχετε την καλοσύνη βέβαια, και σε ορισμένα θέματα Βεβαίως. Δικά τους. Ένα από τα βασικά είναι ότι το μισό νησί
δεν έχει παιδικό σταθμό. Τα παιδιά του μισού νησιού δεν είναι κατά την άποψή σας παιδιά? Γιατί δεν κοιτάνε το μέλλον των παιδιών? Υπάρχει σχολείο με όλες τις προσδιαγραφές στους αγκαριώνες. Γιατί το έχουν για ξενώνα και όχι για παιδικό σταθμό? Να σας πω ότι πάμπολα κτίρια, τα οποία ήταν υφιστάμενα πρώην δημοτικά σχολεία, είναι κλειστά. Κάποια είναι ρημαγμένα, κάποια έχουν την ικανότητα να κάνουν και άλλες λειτουργικές ανάγκες που έχει ο Δήμος. Σίγουρα, και είναι με γνώση αυτής της κατάστασης, δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα. Βεβαίως και έχουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια και τα ίσα δικαιώματα και πόσο μάλλον μέσα σε ένα νησί που δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε μία περιοχή από εδώ ή άλλη από εκεί. Υπάρχει έλλειμμα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς και το συνδυασμό μας, δίνουμε προτεραιότητα και στην εκπαίδευση αλλά και στην κοινωνική πρόνοια. Και ακόμη κάτι άλλο που αφορά όχι μόνο τα παιδιά που πρέπει να πάνε στον παιδικό του σταθμό ή στο βρεφονηπιακό σταθμό, προχωράμε στα παιδιά του Δημοτικού που είναι άνηση η μεταχείριση ενός παιδιού στην Μύρινα που μπορεί να πάει με τη μητέρα του στο σχολείο σε 5 λεπτά και άλλη η διαδικασία ενός παιδιού που πάει στον νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο από την Πλάκα στο Μούδρο και τα παιδιά του γυμνασίου να κατέβουν, στο Κοντοπούλι και τα άλλα τα παιδιά του γυμνασίου να κατέβουν μέχρι το Μούδρο. Και αυτό άνισο είναι. Η προσπάθειά μας είναι να μπορέσουμε να φροντίσουμε να έχουμε χώρους τέτοιους που θα μπορούν τα παιδιά, αν μη τι άλλο στις ώρες που θα είναι εκεί, να έχουν τις παροχές που θα έχουν όλα τα παιδιά μέσα στο Δήμο μας. Ώρα για την επόμενη ερώτηση αναγνώστη. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας για το περιβάλλον? Τι θα κάνετε με τις χωματερές, τοξικά απόβλητα που υπάρχουν στη Νέα Κούταλη, νεκροταφείο αυτοκινήτων, καθώς επίσης και με την θαλάσσια ρύπανση στον κόλπο του Μούδρου, όπου δεν δουλεύουν οι βιολογικοί των τυροκομείων? Ναι. Είναι ζητήματα και είναι μεγάλα ζητήματα αυτά. Όπως προανέφερα και στις όχι ερωτήσεις των αναγνωστών, αλλά στις δικές σας ερωτήσεις, ότι δυστυχώς τα λίμματα στην Λίμνο αλλού τρέχουν στους χυμάρους, στα ριάκια δηλαδή, και αλλού στην θάλασσα. Και αυτό αποτελεί τοξικότητα. Το περιβάλλον στη Λίμνο έχει να αναδείξει αρκετά πράγματα και χρειάζονται την μέγιστη προσοχή. Ο σχεδιασμός λοιπόν θα τεθεί από την αρχή και θα τα δούμε κάτω, που σημαίνει ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε περιβάλλον το κέρος, θα πρέπει να προστατεύσουμε τα πετρώματα στο φαλακρό, θα πρέπει να προστατεύσουμε απολυθώματα που υπάρχουν, θα πρέπει να προστατεύσουμε τις αμμωθήνες, θα πρέπει να προστατεύσουμε τις θάλασσες και τις παραλίες και βέβαια ο κόλπος του Μούδρου, ως κλειστός κόλπος, θα τύχει μιας ειδικής μεταχείρισης που δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να σας πω τι σκεπτόμαστε, γιατί είναι μεγάλο, οπότε θα μείνει, αλλά όμως σε κάθε περίπτωση εμείς θα φροντίσουμε να μην υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Ο Δήμος δεν θα δεχτεί με την δική μας αρχή προστήματα τα οποία θα αφορούν τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Οι περισσότεροι υποψήφοι υπόσχονται για νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο. Εσείς το υπόσχεστε? Όχι. Νέες θέσεις δεν μπορούν να υπάρξουν στο Δήμο εκτός αν θέλουμε να καταναλώνουμε τα διαθέσιμα τα οποία θα μας στοιχήσουν σε έργο. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν ξέρω καμία αυτή τη στιγμή θέση στο Δήμο. Δεν μιλάμε για τα δίμηνα, για τα πεντάμηνα, δεν μιλάμε για όλα αυτά. Εάν υπάρχουν χρήματα στο Δήμο και δεν θεωρώ ότι είναι παραγωγικό ο Δήμος να υπόσχεται θέσεις για δημοσίους υπαλλήλους και δημότες. Βαγγέλη Γερμαδούρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που απάντησες σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Να διευκρινίσω, γιατί η ερώτηση, όχι ερώτηση, το κλείσιμο, να το πω πιο σωστά, έχει σχέση με τα μάτια, ότι φοράτε γυαλιά πρεσβειοποίας και όχι μοιοποίας, όπως αστειεύτηκα μαζί σας, και χαίρομαι πραγματικά τους πολιτικούς που αντέχουν το χιούμορ. Οπότε, χωρίς γυαλιά, κοιτώντας τα μάτια τους ψηφοφόρους, ο τελευταίος σας λόγος. Θα έλεγα ότι χωρίς να αναφέρω κρισιμότητα, χωρίς να αναφέρω λόγια πολλά για να ξεγελάσουμε λίγο τον κόσμο,
Εγώ θα ήθελα να επιλέξουν όλοι οι άνθρωποι το καλύτερο δυνατόν δυναμικό που θα μπορούσε να βοηθήσει το νησί και το Δήμο μας, να πάνε να ψηφίσουν αυτόν που θεωρούν οπωσδήποτε καλύτερο, να μην σκεφτούν σε καμιά περίπτωση τα αδέρφια, ξαδέρφια, συγγενείς και κουμπαριές, αλλά να επιλέξουν τον ωφέλιμο για το Δήμο και το νησί μας. Αυτή είναι η υποτροπή μου σε μένα, κοιτώντας τον κόσμο στα μάτια. Από την πλευρά την δική μου, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σε ό,τι αφορά το Βαγγέλη το Γιαρμαδούρο, κοιτώντας λοιπόν στα μάτια, λέω ότι εγώ έχω υπομονή, επιμονή, εμπειρία, δεν θα σταματήσω σε τίποτα σε ό,τι αφορά το καλό του νησιού μας και όταν χρειαστεί να σπάσουν αυγά, θα σπάσουν αυγά.